Κύριε Σοφιανέ, ακούσατε κάποια μηνύματα σχετικά με τις επιπτώσεις του κορονοϊού και στο θέμα της αστυνομίας και γενικότερα στο σύνολο των υπαλλήλων. Επειδή δεν σας βλέπω, εσείς με ακούτε, εγώ δεν σας βλέπω. Ναι. Έχει αυτή τη δυσκολία η σύνδεση. Έχουν απόλυτο δίκιο τα αιτήματα που διατυπώνονται από τον εκπρόσωπο των αστυνομικών. Και όσον αφορά το επίδομα για τις κατηγορίες αυτές των εργαζομένων που βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή και όσον αφορά τα μέτρα προστασίας. Και ξέρετε, φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση είναι έτοιμη να τζογάρει όπως τζογάρισε το καλοκαίρι με τον τουρισμό και στο χώρο της παιδείας. Γιατί είναι οι ανησυχίες γονιών, εκπαιδευτικών και μαθητών μεγάλες, γιατί δεν μπορεί σήμερα με 300 κρούσματα, με πάνω από 100 κρούσματα στην Αττική, να λέμε ότι θα ανοίξουν τα σχολεία με τμήματα με πάνω από 15 μαθητές, ενώ την περίοδο που άνοιξαν το Μάιο, με πολύ λιγότερα κρούσματα, είχαμε αυτόν τον αριθμό των μαθητών. Θεωρούμε ότι πρέπει να πάρθουν άμεσα μέτρα προστασίας της υγείας του λαού, τα οποία πρέπει να αποτελέσουν και σημείο διεκδίκησης και πάλι όλων των εργαζομένων στον χώρο της παιδείας, στον χώρο της υγείας, στον χώρο και των υπόλοιπων εργαζομένων, για να αντιμετωπιστούν και οι συνέπειες της κρίσης όσον αφορά το εισόδημα, την ανεργία, την ανέχεια, τα χρέη, αλλά φυσικά και την προστασία. Κύριε Σοφιανέ, προχωρήσατε το ερώτημά μου και ένα βήμα παραπέρα. Εγώ θα έλεγα ότι καλά κάνατε, έτσι, γιατί μπήκατε στην ουσία του θέματος, δηλαδή του κορονοϊού και τα θέματα που έχουν προκύψει και με τα σχολεία. Να πάμε και στον κύριο Σαρακιώτη να ακούσουμε ένα πρώτο σχόλιο. Να τελειώσω με αυτό, ότι το να λέει η κυβέρνηση ότι δεν υπάρχουν οι δυνατότητες σήμερα τις 7 του Σεπτέμβρη να ανοίξουν τα σχολεία με 15 μαθητές ανατάξη, λέει ψέματα. Υπάρχει η δυνατότητα, είναι οι χιλιάδες μονάδες που συγχωνεύτηκαν, καταργήθηκαν και αυτές αποτυπώνονται και με διαθέσιμες αίθουσες, αλλά και οι χιλιάδες εκπαιδευτικοί που κάθε χρόνο προσλαμβάνονται για να απολυθούν στο τέλος της εκπαιδευτικής χρονιάς. Κύριε Σοφιανέ, θέλω να μας πείτε, ξεκινήσουμε από εσάς πάλι, πώς βλέπετε αυτή την ελληνοτουρκική κρίση. Ακούσαμε τώρα και τους Ευρωπαίους με τα κλειστά μικρόφωνα να λένε ότι θα πάρει, λέει, και η Μέρκελ τον Ερντογάν. Έτσι. Πώς βλέπετε τις εξελίξεις? Να κρατήσουμε από την προηγούμενη συζήτηση ότι κοινώς την έκανε γαργάρα ο κύριος Φλεύρης στο βασικό, στην αποστασιοποίηση που είναι το βασικό μέτρο πρόληψης των 15 παιδιά ανατάξη. Όσον αφορά τα ελληνοτουρκικά, με βάση και τη χτεσινή συζήτηση στη Βουλή, που θα έλεγα πολύ εύστοχα ο Πρωθυπουργός είπε, μιλώντας προς την αξιωματική αντιπολίτευση, ότι πέρα από τις κορώνες λέμε τα ίδια, δεν υπάρχει διαφορά πολιτικής. Η ουσία είναι ότι ψηφίστηκαν δύο συμβάσεις ενταγμένες σε συνολικότερους σχεδιασμούς που έχουν οι Αμερικάνοι και οι Νατοϊκοί. Είναι αυταπάτη, είναι κοροϊδία το να λέμε ότι ποντάρουμε στους Αμερικάνους, στον Τραμπ, στο Στόλμπεργκ ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να διεκδικήσουμε, να υπερασπιστούμε τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας. Τους ενδιαφέρει η ενότητα του ΝΑΤΟ, αυτό τους ενδιαφέρει, η ενότητα του ΝΑΤΟ απέναντι στη Ρωσία. Στη βάση αυτή λοιπόν εμείς θεωρούμε ότι χτες ψηφίστηκαν δύο συμφωνίες που ειδικά η Αμερική με την Αίγυπτο νομιμοποιεί και φωτογραφίζει τις τουρκικές διεκδικήσεις σε βάρος των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Η καταψήφιση αυτών των συμφωνιών από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας είναι ένα δείγμα και βήμα στην προσπάθεια που πρέπει να γίνει έξω από αυτούς τους σχεδιασμούς που έχουν το ΝΑΤΟ και οι Αμερικάνοι, έξω από τη λογική το ακουμπάμε τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και την εδαφική της ακεραιότητας σε προστάτες, να αναδείξουμε την ανάγκη και της συνεργασίας αλλά και της αντιπαράθεσης. Έχουμε τον κύριο Σαρακιώτη που... Οι συμφωνίες οι οποίες ψηφίστηκαν ανοίγουν ουσιαστικά την όρεξη σε ένα τραπέζι συνδιαχείρισης για το οποίο πιέζουν Αμερικάνοι, Νατοϊκοί και για το οποίο ετοιμάζεται να πάρει θέση και η ελληνική κυβέρνηση. Αυτά τα σχέδια πρέπει να ακυρωθούν με την ενεργοποίηση ενός λαού που πρέπει να καταλάβει ότι δεν μπορούμε εντός αυτών των πλαισίων του ΝΑΤΟ και των Αμερικανο-Νατοϊκών σχεδιασμών να υπερασπιστούμε κυριαρχικά δικαιώματα, αλλά και την ειρήνη, τη φιλία και τη συνεργασία με τον ελληνικό λαό.